τρομερές διαφορετικές ταχύτητες και μια απέραντη. Τα είπε ο κύριος Κοντρομάκης νωρίτερα. Να τα πω κι εγώ όμως. Ναι. Μια απέραντη ρουσφετολογική πολιτική σε κλάδους ασφαλισμένων. Μας είπαν ξεχάστε το. Τι ποσοστά αναπλήρωση θα έχετε, σταδιακά σε βάθος δεκαετίας θα πέσουν στο 40% από 80% και 85%. Αν κρατήθηκε μετά το συμβιβασμό της συνθηκολόγησης στην ήττα του ΣΥΡΙΖΑ κάτι το 2015, είναι ουσιαστικά αυτά τα ποσοστά αναπλήρωσης. Αλλά και αυτά τα ποσοστά αναπλήρωσης. Συγγνώμη, Αντρέα. Ναι. Μπορεί να μου πεις τι ποσοστά αναπλήρωσης είχε ο 38-63 και τι έχει εδώ σήμερα. Ναι. Ο 38-63 είχε 85%. Ένα 85%. Και σήμερα, ναι, κύρια και επικουρική μαζί, μιλάμε για 40 χρόνια, ναι, ασφάλιση, έτσι. Δεν ξεπερνάει το 64%. Ωραία. Τι λέμε τώρα. Ωραία. Περίμενε. Εάν εφαρμοζόταν το 38-63 σήμερα, θα είχαν ο κόσμος 20% παραπάνω συντάξεις. Μπράβο. Ωραία. Λοιπόν, εγώ τι λέω. Μπράβο. Είπες κάτι. Θα το εξηγήσω. Και σε έχω ακούσει κι άλλες φορές να το λες. Θα το εξηγήσω. Αλλά μπροστά μου τουλάχιστον. Δεν θα λες τέτοια πράγματα. Ο 38-63 είχε ποσοστό αναπλήρωση. Μια σταδιακότητα στα 85%. Ποσοστά. Όχι, ένα λεπτάκι. Ένα λεπτάκι. Όχι εκείνη τη στιγμή. Τι προέβλεπε. Στην ολοκλήρωσή του. Μια 85%. Πόσο, ωραία. Ερώτηση τότε. Μετά από 40 χρόνια δουλειά. Ναι. Σε βάθος χρόνου δηλαδή. Ο 38-63 τι σύνταξη θα έδινε. Θα έδινε 20% παραπάνω. Όχι 20, παραπάνω. Ποσοστό θα μου πει. Ναι. Ποσοστό να ακούσει 85%. 82. 85% κύριε Κυπικοκή. Μα και ο καινούριο νόμο. Στην ολοκλήρωση. Μα και ο καινούριο. Ο καινούριο με τη μία, όχι, όχι, δίνει 65. Λοιπόν, ο καινούριο λοιπόν στην προοπτική των 40 ετών, ναι, όχι αύριο μεθαύριο, ναι, μετά από μία 20 ετία, ναι, και με βάση τις προβλέψεις που έχει των αυξήσεων. Με βάση το ΑΕΠ και τα λοιπά, θα δώσει 96%. Τι λες. Μα καταλάβεις. Αυτό λέω ότι. Σοβαρά. Όχι, συγγνώμη. Συγγνώμη. Ένα λεπτάκι. Γνωριζόμαστε τόσα χρόνια. Εγώ... Αν είναι δυνατόν δηλαδή, εγώ... να λέγονται τέτοια πράγματα. Ένα λεπτάκι. Ένα λεπτάκι. Εγώ προηγουμένως είπα ότι χρησιμοποιούμε σχήματα όλοι. Κατά πώς μας βολεύει. Αντρέα, κατά τη δική σου εκτίμηση, πώς θα κόπουν οι συντάξεις το 19. Λοιπόν, για να καταλάβει ο κόσμος. Αν κρατήθηκε κάτι. Και δεν μπορούσε να μην κρατηθεί γιατί το επιβάλλαν οι δανειστές. Αν κρατήθηκε κάτι. Είναι τα χαμηλά ποσοστά αναπλήρωσης. Τι άλλαξε στα χαμηλά ποσοστά αναπλήρωσης με τον καινούριο νόμο του Κατρούγαλη που υποτίθεται ότι είναι ο χειρότερος όλων κτλ. Προστέθηκε η Εθνική Σύνταξη. Ακούστε τώρα το δεύτερο παραλογισμό. Αν εγώ ή οποιοδήποτε δουλεύει σε δύο ταμεία, έτσι, πρέπει να πάρω δύο εθνικές συντάξεις. Μα καλά-καλά δεν είχαμε. Όχι, ένα λεπτάκι. Η Εθνική Σύνταξη καθιερώθηκε με τον Κατρούγαλο. Όχι. Με ποιον. Καθιερώθηκε για όλους όμως. Με ποιον. Για όλους. Με ποιον καθιερώθηκε. Η κατώτατη σύνταξη υπήρχε. Όχι, όχι, όχι. Εθνική η εθνική σύνταξη, η βασική σύνταξη. Ποιος την καθιέρωσε. Το 10 ενιαία για όλους. Επεκτάθηκε σε όλους όμως. Με ποιον καθιερώθηκε ενιαία για όλους. Η εθνική σύνταξη. Ο 38-63 του 2010. Λοιπόν, τι άλλαξε. Τότε που λέγατε ότι 360 ευρώ είναι η σύνταξη. Μπράβο. Και λοιπόν, τώρα μου λέτε, μπράβο, μετά από αυτές τις λοιπόν, μειώσεις. Ένα λεπτάκι όμως. Και με το ποσοστό αναπλήρωσης να είναι 20% κάτω. Ένα μου λεπτάκι. Λέτε για το 38-63. Όχι, όχι, όχι. Έλεος. Λέμε κάτι διαφορετικό. Λέμε κάτι διαφορετικό. Και συγγνώμη που τσόλα, αλλά δεν αντέχω να ακούω τέτοια πράγματα. Ότι κάποιος που θα βγει στη σύνταξη με περισσότερα από 20-21 χρόνια. Ναι. Θα πάρει από τον προϋπολογισμό, όχι από το ασφαλιστικό σύστημα. Έτσι το είδε το πρόβλημα και το 38-63. Ο προϋπολογισμός θα έδινε λοιπόν την βασική λοιπόν, σύνταξη. Μπορεί, το μπορεί μόνο να δώσει, που κάνατε λοιπόν, μπορεί, είναι να μειώσετε τα ποσοστά αναπλήρωση. Όχι. Λοιπόν, μπορούσε να δώσει δύο εθνικές συντάξεις. Όχι εσείς δηλαδή. Θα μπορούσε να Αντρέα, δώσει δύο. Για να πάμε τώρα στο τέλος του 19 όμως, κατά τη δική σου εκτίμηση, πόσες συντάξεις θα κοπούν και σε ποιο ποσοστό. Λοιπόν, τι να πούμε, πάλι στους ίδιους αριθμούς. Εγώ η πληροφόρηση που έχω μιλάει για 900-950.000 περιπτώσεις. Στα 2,6 εκατομμύρια. Από εκεί μένουν έξω τελείως οι 600.000 των αγροτών. Συμφωνώ. Των αγροτών. Μένουν κατά τη γνώμη μου έξω περίπου το 60-70% των συνταξιούχων του ΙΚΑ. Είναι δυστυχώς σε πολύ μεγάλο βαθμό των ελεύθερων επαγγελματιών, γιατί για να λέμε την αλήθεια, παίρναν 250 ευρώ χωρίς ανταπόδοση. Δηλαδή δεν είχαν εισφορές. Υπήρξε κάποια στιγμή μια ρύθμιση, παίρναν 250 ευρώ επιπλέον στη σύνταξή τους ουσιαστικά. Αυτό περί αυτού πρόκειται. Δεν τις έπαιρνε κανένα άλλο ταμείο. Και τώρα στην προσωπική διαφορά φαίνεται δυστυχώς. Λοιπόν,
Ποιο είναι το μεγάλο, ποιο είναι το κρίσιμο θέμα, κατά τη γνώμη. Το κρίσιμο θέμα. Μπορούσε με αυτό το άθλιο ασφαλιστικό. Δεν σώζε την παρτίδα, πιστεύεις. Ένα λεπτάκι. Ένα λεπτάκι. Το να μην κοπούνε στο τέλος οι συντάξεις. Ένα λεπτάκι. Γιατί είπε ο κύριος Μητρόπουλος ότι κάνει φιλότιμη προσπάθεια η κυβέρνηση. Ακούστε κάτι. Ακούστε κάτι. Η κυβέρνηση θα κάνει. Να σας πω κάτι. Προχθές έπαιξε του Θεανά στις ειδήσεις αυτό που είπε ο αρμόδιος στη Βουλή για τον προϋπολογισμό, ο κύριος Κουτεντάκης, ότι είναι αχρίαστες οι περικοπές. Οι περικοπές με αυτό το σύστημα είναι αχρίαστες. Οι περικοπές με βάση τις προβλέψεις που υπάρχουν είναι αχρίαστες. Λέει, η μείωση των συντάξεων του 2019 και το αφορολόγητο κτλ. Ήταν μια διαφορά προβλέψεων με το ΔΝΤΟΥ. Λογιστικά δεν χρειάζονται καν να γίνουν. Ναι, τον άκουσα, δεν χρειάζονται. Ναι. Α, το είδατε το να πει σαν ειδήσει. Από το διάβασα. Ήταν μια τεκμηρίωση του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής ότι δεν χρειάζονται καν. Μιλάμε τώρα για ένα τερτύπι της δεύτερης αξιολόγησης, η οποία έλεγαν όλοι συμφωνούσαν ότι αυτό είναι το σύστημα, έτσι πηγαίνει, κλείνουμε τη δεύτερη αξιολόγηση. Είπε το ΔΝΤΟΥ, εγώ δεν πιστεύω θα πιάσουν το 3,5%. Και επειδή λέει, αν δεν πω εγώ το OK, δεν βγαίνει να τραγουδήσει χοντρή, δεν κλείνει η αξιολόγηση, λέει κάντε αυτό το πράγμα. Μάλιστα, το κάνουν. Λοιπόν, βρισκόμαστε μάλλον, αν καταλαβαίνω καλά, στις τελευταίες μέρες παραμονής του ΔΝΤΟΥ. Και μπορεί να είναι και λιγότερος από 15-20. Λοιπόν, δεν υπάρχει καμία. Τώρα εκφράζω άποψη και οπτική, έτσι. Δεν υπάρχει καμία. Πώς το λένε, υποχρέωση ή δεν υπάρχει κανένας λόγος όταν έχεις αρχίσει πλέον και είναι προχθεσινά τα στοιχεία να αρχίσεις με μια ανάπτυξη γύρω στο 2,3, μπορεί να γίνει και 2,5, μπορεί να πάει και ψηλότερα. Θα δούμε στα επόμενα, στο επόμενο διάστημα. Εσύ να πάει να τραβήξεις χειρόφρονο στην κατηφόρα κάνοντας περικοπές συντάξεων. Άρα, πώς αν φύγει το ΔΝΤΟΥ, πιστεύεις ότι μπορεί να πείσουμε τους Ευρωπαίους? Θα μας πει ο καθηγητής μετά αν αυτό γίνεται και πόσο εφικτό είναι. Κανένας καθηγητής δεν μπορεί να πει αν γίνεται και πόσο εφικτό γίνεται. Είναι πολιτικό θέμα. Καλώς. Λοιπόν, αν η κυβέρνηση. Καλώς. Αν η κυβέρνηση, λοιπόν. Άρα, αν η κυβέρνηση. Καθηγητή, μην πεις τίποτα. Αν η κυβέρνηση. Αν ερωτηθώ. Όχι, δεν εννοώ ότι δεν σεβόμαστε την άποψή σας. Άλλο λέω. Είναι πολιτικό όμως. Το καταλαβαίνετε κι εσείς. Αυτό είναι αυτό. Έτσι δεν είναι. Έχει όμως κάποιες παραμέτρους το πολιτικό. Περιμένω τη σειρά μου. Εντάξει. Λοιπόν, δεν υπάρχει λοιπόν. Και γι' αυτό είπα και προηγουμένως, το συμπληρώνω τώρα. Γι' αυτό ίσως χρειαστεί να γράψει άλλες 200 σελίδες ο κ. Μητρόπουλος. Μα με χαρά θα τις γράψει ο άνθρωπος. Είπε μακάρι να το πετύχει η κυβέρνηση. Γράφει πάρα πολύ. Γράφει πάρα πολύ. Είπε μακάρι να το πετύχει, λοιπόν, δεν είπατε. Αυτή είναι η αλήθεια, κατά τη γνώμη μου. Πρέπει να καταλάβουμε ότι το ασφαλιστικό που ξεκίνησε από το 2010, με αυτή την άθλια οικονομική κατάσταση που είχαμε και την περισσότερο άθλια κατάσταση των ελληνικών ταμείων, των ασφαλιστικών ταμείων, ουσιαστικά μπήκε σε μία ράγα η οποία λέει ότι το ποσοστό σου αναπλήρωση θα είναι μέχρι εκεί. Αυτό ήταν ουσιαστικά. Αυτό χάσαμε. Χάσαμε δηλαδή τα λεφτά των επόμενων γενιών που θα περνάνε, γιατί τα είχαν φάει οι προηγούμενες. Και οι προηγούμενες τα είχαν φάει σε ένα συγκεκριμένο καθεστώς που έδινε προνόμια, που διαμόρφωνε συντάξεις. Ακόμα και στους οικοδόμους υπήρχαν τρεις διαφορετικές συντάξεις. Στους οικοδόμους. Μάλιστα. Για να πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. Βλέπετε, διχάζονται οι απόψεις. Οι επικρατέστεροι είναι ότι